15 Ιουλίου, ώρα 8 και 20 το πρωί. Τα τάγκ της Χούντας κυλούν στους δρόμους της Λευκοσίας, διενεργώντας πραξικόπημα. Οι πραξικοπηματίες ανακοινώνουν ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Έλληνες, επενέβη σήμερα η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδερφοκτόνων πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Φάση αντίστασης εις την Ίσον έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξης. Το θέμα είναι εσωτερικό μεταξύ των Ελλήνων και μόνον. Στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός Μπουλέν Ετσεβίτ αποφασίζει ότι ο τουρκικός στρατός πρέπει να αναλάβει αμέσως δράση, γιατί πιστεύει ότι στόχος του πραξικοπήματος είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Νικόλαος Σαμψόν ορκίζεται πραξικοπηματίας πρόεδρος. Ελληνικέ, κυπριακέ λαέ, εν ονόματι Θεού και ανθρώπων και κατόπιν τιμητικής επιλογής μου υπό των ενόπλων δυνάμεων του λαού μας, ανέλαβον σήμερον την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Μακάριος διασώζεται και φτάνει στην Πάφο, όπου αναγγέλει μέσω του ραδιοσταθμού των Κοραλίων. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Ο ελληνικός και ο ξένος τύπος κυκλοφορούν με πηχαίους τίτλους για το πραξικόπημα στην Κύπρο. New York Times. Ο στρατός ανέλαβε ύστερα από πραξικόπημα του οποίου ηγήθηκαν οι Έλληνες. Εν αμφιβόλο η τύχη του Μακαρίου. Το Βήμα των Αθηνών. Ανετράπη χθες η κυβέρνηση στην Κύπρο. Washington Star News. Ο Μακάριος σκοτώθηκε σε πραξικόπημα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη. Στην Πάφο, όπου βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, απευθύνει νέο μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, τον οποίον καλεί να συνεχίσει την αντίσταση. Δίδαξε από την δραματική σκηνή σου ό,τι γνωρίζεις να ανθίσταται, να αγωνίζεσαι και να θυσιάζεσαι για την ελευθερία σου. Αγωνίσου για την νίκη μου. Και ο Θεός έστω βοηθό. Στη συνέχεια μεταφέρεται με ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών στις Βρετανικές βάσεις και από εκεί με στρατιωτικό αεροπλάνο στη Μάλτα, όπου διανυκτέρευε. Στη Λευκοσία, ο Νίκος Σαμψόν διορίζει δικό του πραξικοπηματικό υπουργικό συμβούλιο με υπουργό εξωτερικών τον Τίμη Δημητρή. Στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός Μπουλέν Ετσεβίτ ζητεί τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης. Κάτι τέτοιο γίνεται σε περίπτωση κήρυξης πολέμου ή αποστολής στρατευμάτων σε άλλη χώρα. Στους πολιτικούς ηγέτες αναφέρει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο για εισβολή στην Κύπρο. Ο πρόεδρος Μακάριος αναχωρεί από τη Μάλτα για το Λονδίνο, όπου του επιφυλάσσεται υποδοχή αρχηγού κράτους από χιλιάδες αποδήμους. Σετ' ο δερέτιο, ράτ' αϊγός ντέτ'. As you see, I am alive. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Χάρολντ Βίλσον, υπόσχεται στον Μακάριο κάθε βοήθεια. Ο Μακάριος επικοινωνεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κουρτ Βάλτχαϊμ, ο οποίος συμφωνεί, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας συνέλθει για την Κύπρο κατά την επόμενη ημέρα, ώστε να μπορέσει να παραστεί και ο Μακάριος. Στο Λονδίνο φτάνει και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπουλέν Ετσεβίτ. Ζητεί από την Βρετανία τη λήψη κοινής δράσης στην Κύπρο. Ο Χάρολντ Βίλσον αρνείται, λέγοντας τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ότι δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια. As the instigator of the intervention against the independent state of Cyprus. We hope that we will achieve results in these talks with our friends and allies, the British, which will contribute to the establishment of peace and stability in Cyprus. Στην Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση.
Στην Αθήνα ο τύπος αγγέλει ότι παγιώθηκε η κατάσταση στην Κύπρο. Επίκεντρο των διαβουλεύσεων γύρω από την Κύπρο και το πραξικόπημα είναι το Λονδίνο. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντε Ζεβίτ αναβάλει τη συνεδρίαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που έχει οριστεί για την 5η 19 Ιουλίου. Στο Λονδίνο καταφθάνει ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο, ο οποίος αναφέρει στον Μπουλέντε Ζεβίτ ότι η χώρα του διαφωνεί με οποιαδήποτε επέμβαση στην Κύπρο. Στη Λευκοσία, ο Νίκος Σαμσόν ανακοινώνει ότι η κυβέρνησή του ελέγχει πλήρως την κατάσταση και πως δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί να επέμβει η Τουρκία στην Κύπρο. Η ομαλότης επανέρχεται και η ζωή συνεχίζεται με τον κανονικό της ρυθμό. Life is returning to normal. Ό,τι όμως έχει μεγίστη σημασία είναι ότι αποκαθίσταται τώρα η ψυχική ενότηση του λαού και η ψυχική ενότηση μεταξύ λαού και στρατού. Επενεύει με συνεργασία μετά των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων για να παλινορθώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Μπουλέντε Ζεβίτ από το Λονδίνο, βλέποντας ότι δεν υπάρχει συγκατάθεση της Βρετανίας για κοινή δράση, ζητεί από το τουρκικό Γενικό Επιτελείο στην Άγκυρα, αν δεν πάρει νεότερη διαταγή μέχρι την επομένη 19 του μήνα, να αρχίσει η διαδικασία για εισβολή στην Κύπρο. Κυκλοφορούν για πρώτη φορά από τη διενέργεια του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες προβάλλουν με πηχαίους τίτλους τις δηλώσεις του Νίκου Σαμσόν. Ο Μακάριος φτάνει στα Ηνωμένα Έθνη και ο Γενικός Γραμματέας του επιφυλάσσει υποδοχή αρχηγού κράτους. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταγγέλει ανοιχτά την επέμβαση της Χούντας των Αθηνών στην Κύπρο. What has been happening in Cyprus since last Monday morning is a real tragedy. The military regime of Greece has callously violated the independence of Cyprus. Στην τουρκική συνοικία της Λευκοσίας, ο Τούρκος πρέσβης καλεί τον Ραούφ Τενκτάζ και του ανακοινώνει ότι η εισβολή θα γίνει στην επόμενη μέρα. Στο Λονδίνο, η Βρετανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες απόπλου τουρκικών σκαφών προς άγνωστη κατεύθυνση. Το BBC σημειώνει πως τα σκάφη πλέουν προς την κατεύθυνση της Κύπρου. Στη Λευκοσία, ο αρχηγός του πραξικοπήματος, ταξίαρχος Γεωργίτσης, διατάζει επιλεκτική επιστράτευση, αλλά αρνείται πιο αυστηρά μέτρα για αντιμετώπιση ενδεχομένου εισβολής, επιμένοντας ότι οι κινήσεις των τουρκικών πλοίων σχετίζονται με προγραμματισμένη άσκηση. Στις 5:20 το πρωί αρχίζει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο από θάλασσα και αέρα. Τουρκικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν την περιοχή 5 μίλι της Κερίνιας, η οποία δέχεται και κανονιοβολισμό από τουρκικά πλοία. Τουρκικά αποβατικά κατευθύνονται στην περιοχή και αρχίζουν να αποβιβάζουν άνδρες, άρματα και πολεμικό υλικό. Στην περιοχή του θύλακα Λευκοσίας Αγίου Ιλαρίωνα, τουρκικά μεταγωγικά ρίχνουν αλεξιπτωτίστες. Στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπουλέντε Ζεβίτ ανακοινώνει στις 6:10 το πρωί ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Στις 8 το πρωί εκδίδεται το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Πολεμικό ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως, υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον τον σταθμό ραντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελδίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτωτιστών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Turkey, in any case, should not have taken advantage
of the situation created by the Greek junta and invade Cyprus. Στη Νέα Υόρκη, το Συμβούλιο Ασφαλείας εγκρίνει το ψήφισμα 353 με το οποίο ζητεί κατάπαυση του πυρός. Πράγμα που συμβαίνει στο νησί μέχρι τη δύση του ηλίου, ύστερα από μια ολοήμερη πρώτη αιματηρή επιχείρηση στην περιοχή της Κερίνης. Στις 6 το πρωί, η τουρκική αεροπορία επαναλαμβάνει το σφυροκόπημα των θέσεων της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή της Κερίνιας, όπου έχει δημιουργήσει μικρό προγεφύρωμα. Είμαστε από τον Άγιον Επίφτηδο και χτυπήσαμε μας ανηλιώς και με τα πλοία και με τα τάγκς και φύγαμε και ήρθαμε στην Αθούπολη. Ο Αμερικανός μεσολαβητής Τζόζεφ Σίσκο, ο οποίος απέτυχε να ματαιώσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, επιστρέφει στην Άγκυρα και ανακοινώνει ότι η Χούντα της Ελλάδας δέχεται απόσυρση των Ελλήνων αξιωματικών, ενώ ο ίδιος εγγυάται την απομάκρυνση του Νίκου Σαμψόν. Η Χούντα των Αθηνών αποσύρει 3 υποβρύχια που πλέουν στην περιοχή της Κύπρου, ενώ αποφασίζει να αποστείλει μονάδα λοκατζίδων αεροπορικός στο νησί. Στις ακτές του 5 μίλη της Κερίνιας, τουρκικά πολεμικά σκάφη συνεχίζουν να μεταφέρουν άντρες και στρατιωτικό υλικό που συγκεντρώνεται στο μικρό προγεφύρωμα που έχει διευρυνθεί μέχρι τα κράσπεδα της πόλης. Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, με παρέμβαση των Αμερικανών, επιτυγχάνεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μέχρι την επομένη 22 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα.